Επιστροφή εδώ επί του πιστηρίου. Μπήκαμε κατευθείαν μαζί με το σύστημα. Δυναμικά και γρήγορα. Πάμε να υποδεχθούμε τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, βόρειος τομέας εδώ στην Πίτα Αθήνας και καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, και τον κύριο Χρήστο Σπίρτζη, πρώην Υπουργό Υποδομών και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική. Άρα είστε και εδώ και οι δύο της Αττικής. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλησπέρα, κύριε Στερήμα, και σε όλους. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για την κυρία Γέννη Ματά που αλλάζει τα δεδομένα η νοσηλεία της αυτή την ώρα στον Ευαγγελισμό, πριν πάμε στα υπόλοιπα. Κύριε Κερίδη, εσείς για στην Αθήνα. Έχετε δίκιο και θα το έλεγα. Η σκέψη μας είναι κοντά της. Της ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση. Προσωπικά έτσι αισθάνομαι πολύ δύσκολα. Έναν άνθρωπο που τον γνώρισα στην Βουλή, την πρόεδρο του τρίτου μεγαλύτερου κόμματος, πραγματικά μας υπενθυμίζει ότι πάνω απ' όλα η ανθρώπινη ζωή μας ενώνουν όλα αυτά. Βλέπετε, πέρα από αντιπαλότητες και εγώ τώρα βέβαια θέλω να κάνω και το πολιτικό σχόλιο και θα πάρει την πάσα ο κύριος Σπίρτζης. Βλέπετε και έτσι και άλλες ραγδαίες εξελίξεις στο κίνημα αλλαγής? Μα υπάρχει και τέταρτη υποψηφιότητα. Κύριε Σκιαδήμα, εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω να σεβαστούμε, να ευχηθούμε καταρχάς την κυρία Γέννη Ματά περαστικά μέσα από την καρδιά μας, μέσα από την ψυχή μας. Είναι ένας άνθρωπος που έχουμε, μας συνδέουν και συντροφικές από το παρελθόν. Εσείς τη γνωρίζετε χρόνια κιόλας. Ναι. Ακριβώς. Και να σεβαστούμε και το κίνημα αλλαγής αυτή τη στιγμή, με αυτό που έχει γίνει και με τις διαδικασίες που έχει, να το αφήσουμε λίγο στην άκρη, ασχοληθούμε με άλλα πράγματα, θα έλεγα. Εντάξει. Πάντως μετά τις εκλογές βλέπω να ασχολείστε και οι δύο με το κίνημα αλλαγής, με τις κομματικές του κινήματος αλλαγής, αλλά αυτό είναι μακριά, όταν έρθει 5 Δεκεμβρίου. Είναι μια ιδιαίτερη στιγμή με αυτό που μάθαμε σήμερα. Αφήστε το. Νομίζω ότι οφείλουμε όλοι να σεβαστούμε και το κίνημα αλλαγής και κυρίως τη Φόφη. Μάλιστα. Λοιπόν. Κύριε Κερίδη, δεν ξέρω τώρα αν έχετε αποφασίσει. Συμφωνώ και εγώ με τον κύριο Σπίρτζη. Λοιπόν, καλό είναι ότι συμφωνείτε, να δούμε πώς θα καταλήξουμε στο τέλος εκπομπής. Λοιπόν, για πάμε τώρα. Κύριε Κερίδη, δεν ξέρω αν έχετε καταλήξει τη Νέα Δημοκρατία, τι στάση θα κρατήσετε, γιατί δεν αποφασίζετε εσείς, ενώ συλλογικά ακόμα δεν ξέρω τι αποφάσεις έχετε πάρει. Πώς βλέπετε τώρα την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί την έχουν υποδεχτεί θερμά τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, για σύσταση εξεταστικής, για το πώς καταναμέθηκαν τα χρήματα διαφημιστικά για τον κορονοϊό και για τις δημοσκοπήσεις που γίνονται το τελευταίο διάστημα και ειδικά για μια συγκεκριμένη εταιρεία. Και τονίζω ότι και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης βλέπουν θετικά την πρόταση ΣΥΡΙΖΑ, έτσι. Ναι, να πούμε ότι είναι ένα προνόμιο αυτό που δόθηκε με την τελευταία συνταγματική αναθεώρηση στην αντιπολίτευση, να μπορεί να προτείνει και να ψηφίζει τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Μέχρι πρόσφατα το είχε μόνο η κυβερνητική πλειοψηφία και στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου βεβαίως, καλό είναι να μπορούν και οι αντιπολιτεύσεις να έχουν αυτή την πρωτοβουλία και το εκμεταλλεύεται τώρα, το αξιοποιεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό εδώ, όλα να βγουν στο φως. Η κυβερνητική πρόταση θα αφορά μια ευρύτερη περίοδο για να τα συζητήσουμε όλα από το 2015 μέχρι τώρα. Νομίζω ότι ως προς τις δημοσκοπήσεις κάνει πολύ μεγάλο λάθος ο ΣΥΡΙΖΑ να συνεχίζει να στοχοποιεί μέσα ενημέρωσης και δημοσκόπους. Οι δημοσκοπήσεις, λίγο πολύ κύριε Σιαδήμα, το ξέρετε εσείς καλύτερα από όλους μας, συμφωνούν στα ευρήματά τους. Δεν έχουν διαφοροποιήσεις, δίνουν μια διψήφια διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων. Επαναλαμβάνω ότι αυτό δεν σημαίνει τίποτα για τις εκλογές. Στις εκλογές θα κρίνει ο κυρίαρχος λαός. Δεν το λέω με καμία έπαρση και καμία έτσι διάθεση θριαμβολογίας. Το λέω απλώς διότι ακούω έτσι αυτή την μεμψημυρία από πλευράς σας. Μία διόρθωση, κύριε Κερίδη, αν μου επιτρέπετε. Αν μου επιτρέπετε, Σκουρίς Βασίλης, αν μου επιτρέπετε, μία διόρθωση επί των στοιχείων και ένα ρεπορτάζ. Η διόρθωση είναι ότι δεν έχει γίνει για τις δημοσκοπήσεις, έχει γίνει για συγκεκριμένη εταιρεία που ο ιδιοκτήτης της, γι' αυτό έγινε η πρόταση για Εξεταστική Επιτροπή. Η Εξεταστική Επιτροπή, όπως ξέρετε, με το άρθρο 141, νομίζω ότι είναι του κανονισμού της Βουλής, έχει και εξουσίες εισαγγελικής αρχής με την έννοια ότι αν ζητήσεις να καταθέσεις στοιχεία, αν πείτε εσείς δηλαδή φέρε μου σκουρί τα χι περιουσιακά σου στοιχεία, το οτιδήποτε, είμαι υποχρεωμένος να τα πάω την ίδια στιγμή. Αυτό το προσόν έχει η Εξεταστική Επιτροπή. Πέρα όμως από αυτό, θέλω να πω το εξής. Υπάρχει ένα θέμα με αυτό το 120 και η ερμηνεία η οποία θα δοθεί τώρα θα έχει και για το μέλλον σημασία.
Έκανε η αξιωματική αντιπολίτευση μία πρόταση. Βρήκε τα 3/5 που απαιτούνται με βάση το αναφερμένο σύνταγμα, όπως πολύ σωστά είπατε. Και λέτε, τώρα, η Νέα Δημοκρατία θα κάνει μία άλλη πρόταση. Θα ψηφίσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, είναι πολύ λεπτό, θα το καταλάβετε αμέσως μετά. Θα ψηφίσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ και εκεί μετά θα γίνει αλλαγή, ή θα κάνει δική της πρόταση. Αν κάνει δική της πρόταση, θα έχουμε δύο εξεταστικές επιτροπές. Γιατί με βάση τον κανονισμό επιτρέπεται και η μία και η άλλη, σας το λέω. Γιατί γνωρίζω το παρασκήνιο και τις διαβουλεύσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή μεταξύ των δύο κομμάτων, να μην γίνει το πολιτικό σύστημα αύριο ρόμπα. Και αυτό το οποίο θα αποφασιστεί θα είναι κάτι που θα έχει, που θα είναι οδηγός για το μέλλον. Αυτό δεν πάει στην διάσκεψη των πρόεδρων της Βουλής. Είναι θέμα που θα συζητηθεί πρώτα μεταξύ των κομμάτων και θα δούμε πού θα φτάσει. Αυτό είναι στη διάσκεψη των πρόεδρων, θα συζητηθεί. Έχω την δεν ξέρω κιόλας. Κύριε Κερίδη. Είμαι βέβαιος ότι ο κύριος Κουρίς έχει καλύτερο ρεπορτάζ από μένα και καλύτερη πληροφόρηση. Εγώ να πω ότι δεν βλέπω τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης να μην συνενούν στη διεύρυνση της εξεταζόμενης περίοδου. Όλοι συμφωνούν σε αυτό. Το ερώτημα είναι με ποια διαδικασία θα γίνει. Όλοι συμφωνούν. Το ερώτημα είναι τώρα βέβαια, συμφωνούνε. Είναι σημαντικό αυτό που λέει ο Βασίλης, σαν λεπτομέρεια. Άλλο αν θα διευρύνετε εσείς το κατηγορητήριο, δηλαδή να πούμε από το 15 στο 19, άλλο αν θα πάτε σε δεύτερη. Πάμε λίγο στην ουσία, λέω εγώ τώρα. Δεν είναι, είναι πολύ μεγάλη ουσία. Γιατί είναι άλλο πράγμα να γίνει εξεταστική για τη λίστα Πέτσα και είναι άλλο να γίνει γενικά για τις χρηματοδοτήσεις των μέσων. Είναι τελείως διαφορετικό. Θα το καταλάβετε σε αμέσως επόμενες ημέρες. Και έφερα είναι θέμα να το αποφασίσει η Βουλή προφανώς αυτό. Η Βουλή θα το αποφασίσει. Και φαντάζομαι ότι τα κόμματα τα άλλα, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ απαραίτητα, αλλά όλα τα υπόλοιπα κόμματα δεν θα έχουν πρόβλημα με αυτή τη διεύρυνση. Και άρα σε αυτήν θα πάμε. Mm-hmm. Λοιπόν, κύριε Σπίρτζη. Κοιτάξτε, νομίζω ότι παρακολουθούμε πάλι το γνωστό θέατρο του παραλόγου και την προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ υπήρξε πριν από μήνες ένα συγκεκριμένο αίτημα από το ΣΥΡΙΖΑ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, προκειμένου συγκεκριμένες δημοσκοπίες συγκεκριμένης εταιρείας να φέρουν τα στοιχεία, να ελεγχθούν από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Αυτό το ζήτημα αρνήθηκε η Νέα Δημοκρατία, η πλειοψηφία της Επιτροπής, να το φέρει και να θέσει υπόψη της Επιτροπής τη διερεύνηση της αξιοπιστίας των στοιχείων των δημοσκοπήσεων της συγκεκριμένης εταιρείας. Πιστεύω λοιπόν ότι στη συνέχεια που παρουσιάστηκαν πρόσθετα στοιχεία σε σχέση με διάφορες συμβάσεις που είχε άλλη εταιρεία που άνοιγε στους ίδιους ιδιοκτήτες, όπως και άλλα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, μπορούμε να τα αξιολογήσει ο καθένας και να ζητήσουμε, όπως το Σύνταγμα ορίζει πλέον, τη διερεύνηση του συγκεκριμένου θέματος. Μάλιστα. Και νομίζω ότι η ουσία είναι ακριβώς αυτή. Η ουσία είναι ότι δεν μπορεί σε μία σειρά από ενέργειες που έχουμε παρακολουθήσει όλοι και θα ξέρει και όλη η Ελλάδα, η Νέα Δημοκρατία να κάνει ότι δεν καταλαβαίνει. Δεν είναι δυνατόν μέσα στον Αύγουστο, τέλος Αυγούστου, όταν ξέρουν και τα μικρά παιδιά ότι δεν γίνονται δημοσκοπήσεις μέσα στον Αύγουστο, να παρουσιάζονται δημοσκοπήσεις με όλη την Ελλάδα, πραγματικά να είναι σε μεγάλη δυσαρέσκεια σχέση με την κυβέρνηση, να παρουσιάζονται δημοσκοπήσεις που τη δείχνουν έτσι και αναβαθμισμένη. Με όλες τις επιτυχίες. Δεν υπήρχαν ειδικά φέτος, μόνο ίσως φέτος δεν υπήρχαν τον Αύγουστο. Συμφωνώ μαζί σας ότι οι δημοσκοπήσεις δεν γίνονται τον Αύγουστο, αλλά δεν υπήρχαν φέτος. Όχι, υπήρχε. Η κ. Σκουρή, στο τέλος Αυγούστου υπήρχε δημοσκόπηση που έβγαζε 14 μονάδες διαφορά, αν θυμάμαι καλά, μπροστά τη Νέα Δημοκρατία. Σεπτέμβρη ήταν τη συγκεκριμένη εταιρεία που ζητήθηκε. Ναι, αρχές Σεπτέμβρη. Εντάξει. Δηλαδή έγινε λίγες μέρες πριν, τον Αύγουστο δηλαδή. Όταν λέμε αρχές Σεπτέμβρη, δεν εννοούμε μέσα Σεπτέμβρη, εννοούμε αρχές Σεπτέμβρη. Δηλαδή, την παρήγγειλε η Νέα Δημοκρατία αυτή τη δημοσκόπηση. Πιστεύουμε, δηλαδή. Πιστεύουμε λοιπόν ότι οφείλει οποιοδήποτε κόμμα, οποιοδήποτε στέλεχος ενός κόμματος, οποιοδήποτε πολίτης, να πρέπει να ελέγξει το πώς λειτουργούν
οι δημοσκοπήσεις στη χώρα μας, όταν κάποιες εταιρείες, και όχι όλες όπως λέει ο κ. Κερίδης, εμείς δεν είπαμε για όλες τις δημοσκοπικές εταιρείες, ούτε έχουμε μιλήσει για όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η Νέα Δημοκρατία βολεύεται να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολέμιος όλων των δημοσιογράφων, όλων των μέσων μαζικής ενημέρωσης, όλων των δημοσκοπικών εταιρεών. Δεν είναι καθόλου έτσι. Και γι' αυτό η πρόταση που κάναμε είναι πολύ συγκεκριμένη και έχει και πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Τώρα, αν η Νέα Δημοκρατία θέλει να το διευρύνει, δείχνει πραγματικά ποιος έχει στόχο και σκοπό. Εμείς δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα, αλλά ποιος έχει στόχο και σκοπό να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια, να μην υπάρχουν στρεβλώσεις, αν υπάρχουν, έτσι, γιατί ερεύνηση θα είναι. Τώρα ερχόμαστε, κύριε Κερίδη. Από τη συγκεκριμένη εταιρεία, έτσι, και το τι πρέπει να γίνει για να διασφαλιστεί η δημοκρατία στη χώρα μας. Λοιπόν, εγώ, κύριε Σιαδήμα, κύριε Σκουρή, κύριε Σπίρτζη, ήμουνα υπέρ της διεύρυνσης του δικαιώματος της αντιπολίτευσης να μπορεί να ζητά και να προκαλεί τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής. Γιατί θεωρώ ότι σε μια δημοκρατία... Ήμασταν και πλειοψηφία όταν πέρασε αυτό, άρα αν δεν συμφωνούσαμε δεν θα περνούσε. Εμείς ήμασταν μάλλον αυτοί που ήταν επισπεύδοντες να μπορεί η αντιπολίτευση... Προφανώς όχι με μικρό αριθμό βουλευτών, απαιτούνται 120 βουλευτές, να μπορεί να ζητάει να γίνει Εξεταστική Επιτροπή. Κύριε Σπίρτζη, το ξέρετε καλά ότι στην αναθεωρητική Βουλή την πλειοψηφία την είχε η Νέα Δημοκρατία και κατά συνέπεια την τελική απόφαση την πήρε η κυβερνητική πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ ήμουν από αυτούς που συμφωνεί και από πολύ παλαιά, γιατί έχει τεθεί αυτό το ζήτημα, να έχει αντιπολίτευση αυτό το δικαίωμα. Σε μια δημοκρατία θα πρέπει να ελέγχει με όλα τα μέσα την κυβέρνηση και να την ελέγχει σκληρά, να την ελέγχει συστηματικά. Ωστόσο, είχε επισημανθεί και από τους συνταγματολόγους ο κίνδυνος αυτή η διαδικασία να ευτελιστεί, να γίνει μέρος ενός μικροκομματικού, μικροπολιτικού παιχνιδιού. Φοβάμαι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποδεικνύει αυτή τη στιγμή, με αυτή του την πρωτοβουλία, ακριβώς αυτό. Διότι δεν έχει στοιχειοθετηθεί το κίνητρο. Εάν, το οποίο είναι και απαραίτητο, εν πάση περιπτώσει για να συνεννοηθούμε εδώ και να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Εάν το πρόβλημά σας είναι γιατί υπήρξε μια δημοσκόπηση στην οποία η διαφορά αντί για 12%... Το χάσαμε στο καλύτερο. Είναι 14%. Ναι. Για να καταλάβω ποιο είναι το πρόβλημα, πραγματικά το λέω. Σας επαναλαμβάνω ότι οι δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα, οι περισσότερες, η συντριπτική πλειοψηφία, λίγο πολύ τα ίδια πράγματα δείχνουν, και η συγκεκριμένη δημοσκόπηση για την οποία τόσο πολύ έχετε σηκώσει σκόνη. Και εν πάση περιπτώσει, αν είναι να πάμε σε δημοσκοπήσεις οι οποίες πραγματικά ήταν εκτός πραγματικότητας, τότε να πάμε και να δούμε τι γινόταν προεκλογικά το 19. Υπήρξαν οι σχετικές ανακοινώσεις από κυβερνητικής πλευράς. Δεν νομίζω ότι βοηθάει τη χώρα την ώρα που έχουμε τόσο σοβαρά προβλήματα και τόσο σοβαρά ζητήματα. Είχαμε το ελληνογαλλικό. Καταλαβαίνω την αμηχανία, καταλαβαίνω τη δυσκολία του ΣΥΡΙΖΑ, καταλαβαίνω την προσπάθεια να εκτρέψει την ατζέντα και την προσοχή από να τον τα ακούσουμε, μίζωνα κύριε Κερίδη, και για να το κάνουμε πιο γρήγορα. Βρέθηκε, να τον ακούσουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει οι διαδικασίες είναι εδώ για την ουσία. Κύριε Κερίδη, να τον ακούσουμε, να το κάνουμε λίγο πιο γρήγορο. Πάμε, κύριε Κερίδη. Νομίζω ότι όλοι όσοι συμμετέχουν στη σημερινή συζήτηση έχουν την εμπειρία να αντιληφθούν πώς μπορεί κάποια κυβέρνηση ή και κάποια αντιπολίτευση, αν έχει τέτοιο σκοπό. Εμείς δεν έχουμε, το έχουμε αποδείξει. Και το έχουμε αποδείξει διαχρονικά, όχι μόνο σήμερα, και χθες και προχθές. Δεν είχαμε ποτέ μία προνομιακή σχέση, ούτε με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ούτε με τις δημοσκοπικές εταιρείες, ούτε είχαμε ευνοηθεί ποτέ από κάποια δημοσκόπηση. Ακόμη και το 2015 και το 2019, θυμάστε που έδειχνε το ΣΥΡΙΖΑ και ήταν έκπληξη ότι πήραν 32,5% δήθεν, αλλά ας πούμε ότι όλα αυτά είναι καλοπροαίρετα. Όμως, κύριε Κερίδη, αυτός που είναι σε μηχανία είναι η κυβέρνηση. Έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία και εσείς και οι δημοσιογράφοι φίλοι μας σήμερα, και ξέρουν πάρα πολύ καλά πως όταν παρουσιάζεται μία δημοσκόπηση και δείχνει μία κυβέρνηση που είναι σε κατηφόρα, που έχει χάσει από πέρσι, παρόλη την προπαγάνδα και την τακτική που ακολουθεί, την επικοινωνιακή τακτική που ακολουθεί, έχει χάσει περίπου 10 μονάδες σε αυτές τις δημοσκοπήσεις που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Αυτός λοιπόν που είναι πραγματικά σε πανικό δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ.
είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι το επιτελικό κράτος Μητσοτάκη. Γιατί αντιλαμβάνεται και το βλέπει και στις μετρήσεις, στα ποιοτικά στοιχεία, ότι οι πολίτες είναι πολύ δυσαρεστημένοι και από τον τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας. Ναι, αλλά δεν έρχονται σε εσάς, Υπουργέ, όμως. Εγώ, αν πάρουμε... και από την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης. Αν πάρουμε αυτό το πλαίσιο, δεν έρχονται όμως πρώτον στο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα στις πλημμύρες. Ναι. Ορίστε. Λέω, εγώ ακούω προσεκτικά ό,τι λέτε. Και πάμε με αυτό το πλαίσιο, ότι αυτό δείχνουν δημοσκοπήσεις. Γιατί δεν πάνε οι πολίτες προς τον ΣΥΡΙΖΑ? Ακούστε, κύριε Σιαδήμα. Ναι. Εσείς πιστεύετε ότι έχουμε δίκιο που κάνουμε ή άδικο μία τέτοια πρόταση? Και μάλιστα δεν είναι μικροπολιτική όταν όλα τα κομμάτια της αντιπολίτευσης αποδέχονται αυτή την πρόταση. Εγώ άλλο ρώτησα όμως. Συγγνώμη, δεν είναι έτσι. Κύριε Σπίρτζη, με συγχωρείτε. Κύριε Σπίρτζη. Παρακαλώ. Θέλω να σας πω κάτι με όλο το σεβασμό και στους δύο. Νομίζω ότι δεν έχετε διαβάσει την πρόταση που κάνατε. Ούτε εσείς ούτε ο κύριος Κύριδης. Η πρόταση δεν λέει. Θα σας πω. Η πρόταση, αν μιλάμε εδώ για το τι βγάζουν οι δημοσκοπήσεις. Όχι, βέβαια. Δεν υπάρχει εξεταστική επιτροπή για το τι βγάζουν. Ό,τι θέλουν βγάζουν οι δημοσκοπήσεις. Κρίνονται από τις αρχές και κρίνονται. Μιλάμε για μία, αν κατάλαβα καλά την πρόταση η οποία γίνεται. Αναθέσεις που έγιναν σε εταιρείες. Μπράβο. Μιλάμε μόνο για αυτό όσον αφορά την εξεταστική. Τα υπόλοιπα. Αυτή η συζήτηση η οποία γίνεται, αν μπορεί το δημόσιο να παραγγείλει δημοσκοπήσεις. Ναι, το δημόσιο μπορεί να παραγγείλει δημοσκοπήσεις. Θέλει το Υπουργείο Εσωτερικών να δει τι λέει ο κόσμος για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση. Θέλει το μεταφορών να δει τι λέει για τις συγκοινωνίες. Κάνει και δίνει λεφτά σε αυτές που τις κάνουν. Δεν μιλάμε για αυτά. Είναι αυτονόητα. Δεν μιλάμε για αυτά. Είναι αυτονόητα. Άρα η συζήτηση που κάνουμε είναι λάθος. Η πρόταση μιλάει για μια συγκεκριμένη εταιρεία, αν πήρε λεφτά ή δεν πήρε ο ιδιοκτήτης από άλλες πηγές για να κάνει δημοσκοπήσεις. Μένει να διερευνηθεί, δεν ξέρω. Κύριε, μάλλον δεν παρακολουθήσατε τι είπε ο κύριος Κερίδης. Πώς να παρακολουθώ, απαντάω και στον κύριο Κερίδη, είπα και οι δυο σας δεν διαβάσατε την ανακοίνωση. Αυτό θέλω να απαντήσω τον κύριο Κερίδη, την έχουμε διαβάσει πάρα πολύ καλά και το είπαμε. Αυτό δεν έχει υπογράψει ο Σπίρτζης. Αφού ο Σπίρτζης δεν έχει υπογράψει. Όλη η κοινοβουλευτική ομάδα. Λοιπόν, πάμε. Όχι, δεν είναι αυτό μόνο. Δεν είναι επιμελής γενικά. Αλλά δεν μπορούν να μείνουν αναπάντητα αυτά που ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία για να καλύψει, αν θέλετε, πάρα πολλά πράγματα που είναι κοινός τόπος όλων των πολιτών της συντηρητικής πλειοψηφίας. Εδώ είχαμε φτάσει, με συγχωρείτε, σε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Κύριε Σπίρτζη, εσείς τι υποστηρίζετε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μπροστά στις δημοσκοπήσεις? Όχι, εγώ υποστηρίζω ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της κυβερνητικής δυσαρέσκειας, και το βλέπουμε αυτό στις μετρήσεις που κάνουμε εμείς. Ναι, αλλά δεν βλέπω να σας αγκαλιάζουν οι πολίτες. Έτσι νομίζετε. Έλατε πάμε μία βόλτα μαζί. Λοιπόν. Όχι, μαζί να πάμε και με τον κύριο Κερίδη. Εμένα θέλω να μου δείξετε αυτές τις εσωτερικές δημοσκοπήσεις. Άμα να τις δω κι εγώ, αυτό λέω, δεν το λέω για κακό. Να πάμε να σας πω, γιατί εμείς ποτέ δεν βασιστήκαμε στις δημοσκοπήσεις για να έχουμε μία συγκεκριμένη τακτική ή μία συγκεκριμένη πολιτική θέση. Εμείς ασκούμε την πολιτική και την αντιπολίτευση που οφείλουμε να κάνουμε με υπευθυνότητα. Και σε σχέση με τα εθνικά θέματα, με πατριωτική ευθύνη. Και τώρα το τσιγκλάτε τον Κερίδη, γιατί θα πατριωτική ευθύνη και θα σας πει την Ελληνογαλλική Συμφωνία τώρα. Ναι, να πει για να απαντήσω γιατί λέω πατριωτική ευθύνη και να δούμε πραγματικά και για τη συμφωνία και για τις συνέπειες της. Τις θετικές και τις αρνητικές. Έχει και θετικές, δεν είναι. Είπαμε ότι δεν έχει. Είναι μια κατάπτυστη συμφωνία. Ο κύριος Σπίρτζης ανήκει στο πατριωτικό κέντρο. Θα καταλάβεις τώρα τι γίνεται. Ανήκει στο πατριωτικό κέντρο ο υπουργός, οπότε λέει και καλά και κακά. Το τιμάει αυτό. Στην Αυστρία η υπεύθυνη. Όπως αυτό που υπήρχε πάντα. Θα τον ακούσουμε για να μην το. Πατριωτική αριστερά. Ναι. Απατριωτική αριστερά, όχι πατριωτικό κέντρο. Δικό μου λάθος. Ναι, είναι η πατριωτική. Μάλλον η δεξιά δεν θέλω να. Χρεώσει τη Νέα Δημοκρατία, ειδικά το κόμμα της μεταπολίτευσης, αλλά η δεξιά ιστορικά στη χώρα μας δεν πρέπει να περηφανεύεται τόσο πολύ για τον πατριωτισμό της. Μάλιστα. Πολύ μεγάλες εθνικές καταστροφές έχουν γίνει λόγω των επιλογών και των συγκεκριμένων αποφάσεων που ελήφθησαν από δεξιές κυβερνήσεις. Πάντως το. Θέλει να πει κάτι ο Βασίλης, να απαντήσει ο κύριος Κερίδης μετά. Ήθελα να πω πριν ότι στην Αυστρία συνελήφθη η υπεύθυνη των δημοσκοπήσεων, έτσι, για να δούμε πώς λειτουργούν οι δικαιοσύνοι. Γιατί στην Βιέννη υπάρχουν δικαστές. Αλλά ήθελα να πω το εξής τώρα. Κύριε Σπίρτζη, εγώ πιστεύω ότι δεν είναι σωστό να αμφισβητείτε τον πατριωτισμό. Είναι άλλο πράγμα
Αν είναι σωστές. Εμείς αμφισβητούμε τον πατριωτισμό. Η Νέα Δημοκρατία αμφισβητεί το δικό μας πατριωτισμό. Το έλεγα πριν στους Νεοδημοκράτες, χθες τα ίδια έλεγα, που κάνανε αυτό. Αλλά τώρα είπατε, είπατε για τον πατριωτισμό. Εγώ να συμφωνήσω ότι μπορεί να υπάρχουν λάθος επιλογές. Να έγιναν λάθος επιλογές στη Μικρασία. Να έγιναν λάθος επιλογές αλλού. Αλλά ο πατριωτισμός γενικά, κατά τη γνώμη μου, είναι όχι καλό πράγμα να αμφισβητείτε. Μα δεν αμφισβητήθηκε από την Δημοκρατία, το διευκρίνησα. Πάλι δεν με ακούτε, κύριε Σκούρη. Σα άκουσα. Είπατε ότι δεν πρέπει να είναι περήφανοι για τον πατριωτισμό τη. Είστε offside δεύτερη φορά σε αυτήν την Όχι, σήμερα. Είμαι απολύτως εντός γραμμής να το δείξει το VAR, αλλά είπατε ότι δεν πρέπει να είναι περήφανοι για τον πατριωτισμό τη. Μάλιστα, η δεξιά παράταξη. Και διευκρίνησα, όχι η Νέα Δημοκρατία, ειδικά μετά τη μεταπολίτευση. Λοιπόν, πάμε να απαντήσει ο κύριο Κερίδη. Κοιτάξτε, τι να πρωτοπεί κανείς και τι να πρωτοθαυμάσει. Αλλά μια που θα τοποθετηθεί ο κύριος Κερίδης, θα ήθελα να μας θυμίσει ποια συμφωνία για προμήθεια αμυντικών συστημάτων έγινε στη μεταπολίτευση από τη Νέα Δημοκρατία, από το ΠΑΣΟΚ και η κυβέρνηση υπήρχε, που να μην προβλέπει ότι ένα μεγάλο κομμάτι της δαπάνης των υπέροχων εξοπλιστικών δαπανών δεν επανερχόταν μέσω της κατασκευής και της συμμετοχής είτε των αφήστε να τον ακούσουμε είτε της ΕΑΦ στη χώρα μας. Για πάμε τον ακούσουμε. Γιατί μέχρι σήμερα δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε ούτε βίδα. Πάμε. Ούτε βίδα. Κύριε Κερίδη. Η αμφισβήτηση του πατριωτισμού του οποιοδήποτε είναι απαράδεκτη και θα σας έλεγα χρυσαυγήτικη. Δεν πρέπει να γίνεται. Ο κύριος Σπίρτζης μου είναι εξαιρετικά συμπαθής. Δεν περίμενα να τον ακούσω να κάνει αυτές τις αναφορές. Θέλω να του πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποδοκίμασε αυτές τις συμπεριφορές. Εύχομαι και ο Αλέξης Τσίπρας να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο για το κόμμα του. Δεν τι να διαγράψει το Σπίρτζη. Δεν βοηθούν. τα ακούσαμε προχθές αυτά από την κυρία Τζάκρη. Ο κύριος Σπίρτζης δεν μας έχει συνηθίσει σε εξαλωσύνες. Οφείλω να το ομολογήσω. Αλλά ούτε επαναφέρω μια κουβέντα. Έτσι θέλετε να στρεβλώνετε τα λόγια μου. Κύριε Σπίρτζη, σας άκουσα αν θέλετε. Μην στρεβλώνετε τα λόγια μου όμως. Σας παρακαλώ πολύ. Ξέρετε πόσο σας σέβομαι και πόσο συμπαθώ. Δεν θα στρεβλώνετε αυτά που λέω γιατί θα σας διακόπτω. Είπα... Μακάρι να διευκρίνησα πολύ συγκεκριμένα αν κάποιος μίλησε για την πατριωτική αριστερά σε σχέση με αυτά που είπατε και με αυτά που είπε ο κύριος Χαδήμας. Εγώ και δεν είπα μίλησα. Ότι αν κάποιος ιστορικά... Εγώ πατριωτικό κέντρο και είμαι πατριωτική αριστερά. Ναι. Αν κάποιος ιστορικά και μάλιστα διευκρίνησε για τη μεταπολίτευση και την Νέα Δημοκρατία. Θέλετε να με βάλετε να το ξαναπώ, να το ξαναπώ. Αν κάποιος ιστορικά, κάποια παράταξη ιστορικά, πριν τη μεταπολίτευση, έχει τρίψει πατριωτισμού, δεν είναι η αριστερά αυτή. Η δεξιά είναι. Καταρχάς, εγώ δεν αμφισβήτησα. Επιτρέψτε μου λίγο. Πότε είχαμε πολύ μεγάλες εθνικές καταστροφές και ξέρουμε ότι όταν είχαμε εθνικές καταστροφές, είχαμε συντηρητικές κυβερνήσεις. Θέλετε να αρχίσουμε να παριθμούμε. Να αρχίσουμε. Δεν νομίζω ότι βοηθάει, αλλά μην θίγεται το δικό μας πατριωτισμό, γιατί δεν ψηφίσαμε μια συμφωνία που είναι ασύμφορη, τέλος πάντων, για την Ελλάδα, για τη γνώμη μας. Κύριε Κερίδη, σε κάποιες πολύ σημαντικές πτυχές της. Καταρχάς, κύριε Σπίρτζη, δεν είχα μιλήσει εγώ, ούτε σας κατηγόρησα εγώ για κάτι. Σιαδήμα. Ναι. Και θεωρώ δεν κατηγόρησα. Εγώ είπα τη λέξη πατριωτικό κέντρο. Ναι. Η συζήτηση περί μιας πατριωτικής αριστεράς που υπονοεί ότι υπάρχει και μία μη πατριωτική δεν είναι σωστή. Είναι καταδικαστέα. Όπως καταδικαστέα αντίστοιχα είναι ο χωρισμός και των υπόλοιπων παρατάξεων, ιδίως του συνταγματικού, κυρίως του συνταγματικού τόξου, σε πατριώτες και μη πατριώτες. Και επειδή εγώ έχω δεχθεί αυτές τις επιθέσεις από πρώην συνεργάτες σας, κύριε Σπίρτζη, επιτρέψτε μου να πω ότι μου είναι εξαιρετικά απεχθής. Δεν πρέπει να τις κάνουμε, ούτε να επαναφέρουμε με αυτή τη συνθηματολογία τις πληγές του παρελθόντος σήμερα. Είναι μια τακτική η οποία αποδοκιμάστηκε από τον κύριο Μητσοτάκη. Ελπίζω να αποδοκιμαστεί και από τον κύριο Τσίπρα, γιατί δεν βοηθάει. Η ιστορία είναι περίπλοκη. Χρειαζόμαστε την ιστορική αυτογνωσία.
Δεν θα την αποκτήσουμε αν επιχειρούμε να την εργαλειοποιήσουμε και να την εκμεταλλευτούμε προς ιδίων όφελος σήμερα, για να κρύψουμε την πολιτική μας αμηχανία και τη δυσκολία μας να μιλήσουμε για το τώρα και το αύριο. Απαντήστε λοιπόν, μια παρένθεση μόνο για είδηση, ένα μικρό time out. Είχαμε ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Είχαμε ανάρτηση του Πρωθυπουργού και ανάρτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την Φόφη Γεννηματά. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι, μας έχει με συγχωρείτε για τη διακοπή, αλλά να το πούμε. Βεβαίως. Όχι, καλά. Βεβαίως. Τώρα, για να κλείσουμε το ζήτημα των δημοσκοπήσεων, επαναλαμβάνω ότι από ένα σημείο και μετά προκαλεί θυμηδία η επιχειρηματολογία ότι η κυβέρνηση παρήγγειλε δημοσκόπηση για να βγει υπέρ της, την ώρα που όλες οι δημοσκοπήσεις, έχουν τα στοιχεία που έχουν αυτή τη μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο κομμάτων. Πανηγυρίζουν στην Κομμονδούρου. Ποιος το είπε αυτό, κύριε Κερίδη, ότι η κυβέρνηση παρήγγειλε δημοσκόπηση? Ορίστε. Να το ολοκληρώσω λίγο. Λοιπόν, ποιος το είπε αυτό, να ξέρω. Ναι. Δεν άκουσα ποιο είναι το ερώτημα. Ποιος το είπε αυτό, ότι κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι παρήγγειλε δημοσκόπηση για να βγει? Ότι δώσαμε μία κρατική προμήθεια στην Opinion Poll για να βγάλει μία δημοσκόπηση. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Καταλαβαίνω λάθος? Με κίνητρο ότι να εμφανιστεί η κυβέρνηση πιο καλά από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Μα και εγώ λέω... ρώτησα πριν τον κύριο Σπίρτζη, παρήγγειλε δηλαδή Νέα Δημοκρατία τη δημοσκόπηση. Αυτό ρώτησα εγώ πριν. Λοιπόν, πάμε πάλι. Ναι. Πάμε πάλι, μάλλον ναι, δεν θα μιλήσω. Δεν θα μιλήσω, κύριε. Έχει δίκιο τώρα, αλλά πάμε για το αποσαφηνίσω. Πάμε, γιατί έχουμε 2 λεπτά. Πάμε. Να το κλείσουμε. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να πανηγυρίζουν στην Κουμουνδούρου για το γεγονός ότι είναι 12 μονάδες πίσω. 10 μονάδες πίσω, 8 μονάδες πίσω, πάντως πιο πίσω από τις εκλογές του 19. Εμένα δεν μου αρέσει αυτή η συζήτηση. Επαναλαμβάνω ότι οι δημοσκοπήσεις έχουν μια περιορισμένη αξία. Δεν ήρθα εδώ για να θριαμβολογήσω και με έπαρση να σας τις κουνήσω στην οθόνη. Δεν μου αρέσει. Ο λαός θα κρίνει την ώρα που θα γίνουν οι εκλογές. Δεν σημαίνει ότι επειδή τώρα είμαστε στις 12 μονάδες θα είμαστε και στις εκλογές έτσι. Μπορεί να είμαστε λιγότερο, μπορεί να είμαστε περισσότερο. Τώρα. Ξέρει είναι μεγάλη αλήθεια. Η ψαλίδα ανοίγει και κλείνει όταν προκυρήσονται οι εκλογές. Αλλά κύριε Κερίδη, πείτε του ότι όταν κλείνει η ψαλίδα κόβει περισσότερο. Πείτε του το ψαλίδι. Λοιπόν, πάμε τώρα στην πυραπλάκα. Κύριε Σιαδήμα, κύριε Σκουρή, επειδή τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Το ελληνικό πολεμικό ναυτικό παρήγγειλε από τα ελληνικά ναυτιγεία μία πυραβλάκατο. Έχει να την πάρει από το 2002. Έχουν περάσει 19 χρόνια. Η ναυπήγηση μιας φρεγάτας είναι κάτι εξαιρετικά πιο περίπλοκο και χρονοβόρο και μεγάλο. Είναι γεγονός ότι η χώρα αντιμετωπίζει οξύτατο πρόβλημα εθνικής ασφάλειας συγκεκριμένο και επαναλαμβανόμενο από την Τουρκία. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προτίμησαν να παρουσιάσουν τη Γαλλία, προσέξτε το αυτό, ως νεοαπικιακή δύναμη που καταπιέζει την Αφρική. Καλά, λίγο είναι. Λίγο το είπε και αχρητική είναι. Λίγο τόσο θα σου πατάει η γάτα. Μην του πατάτε τον κάλο τώρα, γιατί δεν θα έχουμε χρόνο. Μάλιστα. Για παιδιά, θεωρώ ότι είναι απολύτως εθνικά επιζήμια και απολύτως, πώς να το πούμε, εκτός πραγματικότητας μια τέτοια κουβέντα. Η χώρα χρειάζεται τις φρεγάτες. Τη ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας στην περίφημη συνέντευξή του το 2020 μαζί με ρήτρα αμοιβαία συνδρομής. Τις πήραμε τις φρεγάτες και σε πολύ γρήγορο χρόνο και σας πληροφορώ ότι εμένα με απασχολεί τι θα γίνει μέχρι το 25 που θα έρθει η πρώτη φρεγάτα. Θα το κάνουμε αυτή την κουβέντα την άλλη φορά, κύριε. Αλίμονο αν τις παίρναμε το 2045. Λοιπόν, κύριε Κερίδη, και ζητάω και από τον κύριο Σπίτζη 30 δευτερόλεπτα για να κλείσουμε, γιατί μας περιμένει ο κύριος Ξαδάχτυλος, ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου. Κύριε Κερίδη, αύριο στο ίδρυμα Κωνσταντίνος Καραμαλής, τι θα έχουμε εκεί πέρα, για πείτε μας λίγο, γιατί είστε καλές προσκεκλημένος εσείς. Ναι. Ναι. Επιτρέψτε μου να πω ότι έχω και μια συμμετοχή στην διοργάνωση, γιατί είναι παλιά η σχέση μου ως επιστημονικός συνεργάτης του Ιδρύματος. Ίδρυμα Καραμαλή. Ναι. Ναι. Λοιπόν, στο Ίδρυμα Καραμαλή, στην Φιλοθέη, έχουμε μια μεγάλη εκδήλωση με αφορμή τα 47 χρόνια από την ίδρυση της Νέας Δημοκρατίας και θέμα τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και την ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας που γιορτάζουμε τα 40 χρόνια, γιατί πιστεύουμε ότι η χώρα είναι στην Ευρώπη.
χάρη στον Κωνσταντίνο Καραμαλή και παραμένει στην Ευρώπη χάρη στη Νέα Δημοκρατία. Εκεί λοιπόν θα μιλήσει ο πρώην Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Κώστας Καραμαλής και ο νυν Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, παρουσία σύσσωμης της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος μαζί με τους ευρωβουλευτές και τα ανώτατα στελέχη του κόμματος σε μια πραγματική, τον πρώην Πρωθυπουργό, να μην ξεχάσω, Αντώνη Σαμαρά, σε μια πραγματική γιορτή για την νέα... Με πρωτεύοντα ρόλο, το βλέπω εγώ στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στις συναντήσεις που έχουμε στο ΕΛ, το μεγαλύτερο κόμμα στην Ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά. Τον χάνουμε λίγο, κύριε Κερίδη. Κατά συνέπεια, έχουμε έναν ρόλο και στη χώρα, ως μεγαλύτερη παράταξη και στην Ευρώπη. Δώσατε το στίγμα, αλλά δεν στείλατε πρόσκληση στον κύριο Σπίρτζη. Λοιπόν... Να είστε καλά και οι δύο. Λοιπόν, εγώ να ευχηθούμε ότι το πνεύμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή, του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, θα φωτίσει στην αυριανή εκδήλωση τη σημερινή ηγετική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, που δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Δυστυχώς. Καλά, τώρα θα είναι όλοι εκεί αύριο. Ναι. Δυστυχώς. Το να είναι όλοι, ξέρετε, είναι και κάτι. Λοιπόν, πάμε γιατί. Μας περιμένει ο κύριος Ξαδάκης. Μας φωτίζει όλους, κύριε Σπίρτζη. Να είστε καλά. Κάτι σαν τις δημοσκοπήσεις είναι. Λοιπόν, ήσασταν καλοί. Εδώ έχει γίνει χαμός από τα μηνύματα. Ανανοούμε το ραντεβού μας. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.